Και να πάμε στη Γλυφάδα, κυρίες και κύριοι, όπου ξαναχτύπησε τα ξημερώματα η συμμορία με τα Καλάζνικοφ και έσπηρε τον τρόμο σε μια οικογένεια με δύο παιδιά. Ο Χρήστος Σαμαράς θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Και Χρήστο, νομίζω είναι το 7ο χτύπημα που χρεώνεται σε αυτή τη συμμορία. Ακριβώς είναι το 7ο χτύπημα και αυτή τη φορά, όπως είπες και εσύ, θύμα της ήταν μια τετραμελής οικογένεια στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας. Στις 4 λοιπόν τα ξημερώματα, οι τρεις κακοποιοί, οι οποίοι πάντα έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορούν γάντια, κρατώντας καλάζνικο, φυσέβαλαν στο διαμέρισμα. Μέσα βρίσκονταν ένα ζευγάρι με τα δίδυμα παιδιά τους, ηλικίας 2 χρόνων. Τότε οι κακοποιοί πήραν τον πατέρα και τα δύο παιδιά, τα κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο και στη συνέχεια, ασκώντας ψυχολογική και σωματική βία στη γυναίκα, την υποχρέωσαν να τους αποκαλύψει πού βρίσκονταν τα χρήματα αλλά και τα κοσμήματα της οικογένειας. Η γυναίκα, όπως ήταν φυσικό, υπέκυψε, αποκάλυψε πού βρίσκονταν τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα πήραν οι κακοποιοί και φεύγοντας πήραν και το πολυτελές αυτοκίνητο της οικογένειας. Είναι το 7ο χτύπημα που εξετάζουν οι αστυνομικοί και χρεώνεται συγκεκριμένη συμμορία, ενώ στο μικροσκόπιο τους έχει μπει ακόμη ένα χτύπημα, αυτή τη φορά στο Κρυονέριο, που πάλι 3 άτομα οπλισμένα με καλάζνικοφ εισέβαλαν σε ένα σπίτι και φεύγοντας, εκτός από χρήματα, πήραν και το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη.